Φίλες και φίλοι και λάτρεις της επιστήμης της ψυχολογίας, γεια σας. Πραγματοποιώ αυτό το βιντεάκι σήμερα με θέμα τα διάφορα ψυχολογικά πειράματα που έχουν γίνει κατά καιρούς μέσα στις δεκαετίες που περάσανε, ώστε να διαπιστώσουν οι επιστήμονες πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και γιατί λειτουργεί έτσι. Γιατί λειτουργούμε όπως λειτουργούμε, γιατί έχουμε την ανταπόκριση που έχουμε σε κάποιες συγκεκριμένες περιστάσεις. Τι σημαίνει αυτό για μας. Συγκεκριμένα σήμερα θα αναφερθώ σε δύο σημαντικά ψυχολογικά πειράματα που έχουν γίνει. Το ένα αποδεικνύει τη μιμητική μας συμπεριφορά και την έλλειψη κριτικής άποψης και βούλησης που έχουμε, συγγνώμη, σε διάφορες περιστάσεις. Ενώ το δεύτερο πείραμα, ψυχολογικό πείραμα, μας δείχνει πόσο εύκολα κατευθύνεται η άποψή μας και οι απαντήσεις μας σε μία ερώτηση κάποιου, ανάλογα με το πώς διατυπώνεται η ερώτηση αυτού του ανθρώπου. Ποιες λέξεις χρησιμοποιεί. Θα δούμε ότι οι λέξεις έχουν κάποια δύναμη. Λοιπόν, το πρώτο ψυχολογικό πείραμα είναι αυτό με τον καπνό στο δωμάτιο. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι επιστήμονες, μέσα σε ένα δωμάτιο αφήσανε ένα άτομο, ένα πρόσωπο, να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο για κάτι, για κάποιο σκοπό. Όσο συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο, συγγνώμη, άρχισε να βγαίνει καπνός κάτω από την πόρτα του δωματίου. Με τεχνητό τρόπο, έτσι, το κάνανε προφανώς. Για να δουν τις αντιδράσεις του ατόμου. Στο 75% των περιπτώσεων, τα άτομα αυτά που ήταν μόνα τους εκεί πέρα, αντιδράσανε το πολύ μέσα σε 2 λεπτά, και είτε εγκαταλείψανε το δωμάτιο και βγήκαν έξω, είτε το αναφέρανε σε κάποιον υπεύθυνο εκεί πέρα. Κάτι το οποίο ακούγεται λογικότατο. Κάθε λογικός άνθρωπος αυτό θα έπρατε. Έτσι δεν είναι? Πολύ φυσική αντίδραση. Συνεχίσαν το πείραμα βάζοντας άτομα που προφανώς δεν είχαν υπόψη τι συμβαίνει, ότι γίνεται ένα πείραμα εκεί πέρα. Άτομα πειραματόζωα, σε εισαγωγικά, μαζί με άλλους ανθρώπους μαζί, 5, 6, 8 ακόμα άτομα, οι οποίοι ήταν ηθοποιοί, γνωρίζανε το ρόλο τους. Πάλι, ενώ συμπληρώνανε ένα ερωτηματολόγιο και ήταν μέσα στο δωμάτιο, άρχισε να βγαίνει καπνός κάτω από την πόρτα και αυτοί που ήταν μέσα στο κόλπο, μέσα στο ρολάκι, λειτουργούσαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βλέπανε τον καπνό, συνέχιζαν να συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο και δεν κάνανε τίποτα. Ο άνθρωπος που ήταν το πειραματόζωο, επηρεαζόμενος από τη στάση των άλλων ανθρώπων, δεν έκανε και αυτός τίποτα. Μόνο το 10% των ατόμων που ήταν μέσα αυτό το πείραμα, οι ανυποψίαστοι, έτσι, εγκαταλείψανε το δωμάτιο ή το αναφέρανε σε κάποιον υπεύθυνο. Όλοι οι υπόλοιποι λειτουργήσανε όπως λειτουργούσαν και οι ηθοποιοί. Δεν κάναν τίποτα. Ούτε εγκαταλείψαν το δωμάτιο, ούτε το αναφέρανε κάπου. Βλέπουμε λοιπόν τη μιμητική συμπεριφορά, την έλλειψη βούλησης και κριτικής άποψης, ακόμα και σε μια κατάσταση κινδύνου, και όπως λέω κάθε φορά σε αυτά τα πειράματα, πώς αυτό δείχνει κάτι σε μια μεγαλύτερη κλίμακα κοινωνική. Πάλι και σε αυτό το πείραμα λίγοι είναι αυτοί που αντιδράσαν φυσικά στον κίνδυνο. Έτσι. Ένστικτο αυτοπροστασίας, ένστικτο αυτοσυντήρησης. Δηλαδή, ακόμη και αυτό ευνουχίζεται όταν βλέπουμε την αγέλη να λειτουργεί παθητικά,
Αυτό αποδεικνύει όμως το πείραμα, δυστυχώς. Το δεύτερο πείραμα είναι το πείραμα με τη σύγκρουση των αυτοκινήτων. Αυτό το πείραμα έγινε το 1974 από τους Λόφτους και Πάλμερ. Έθεταν σε κάποιους ανθρώπους ένα ερώτημα συγκεκριμένο. Αφού τους έριχναν σε μια οθόνη μια σύγκρουση αυτοκινήτων που έγινε, τους έθεταν το ίδιο ερώτημα 4 φορές, αλλάζοντας μια λέξη μόνο. Κάποια στιγμή τους ρωτούσαν πόσο γρήγορα έτρεχε το αυτοκίνητο όταν τράκαρε με το άλλο αυτοκίνητο. Μία ερώτηση. Δεύτερη. Πόσο γρήγορα έτρεχε το αυτοκίνητο όταν συγκρούστηκε με το άλλο αυτοκίνητο. Τρίτη δοχή. Πόσο γρήγορα έτρεχε το αυτοκίνητο όταν χτύπησε με το άλλο αυτοκίνητο. Και τέταρτη. Πόσο γρήγορα έτρεχε το αυτοκίνητο όταν ήρθε σε επαφή με το άλλο αυτοκίνητο. Βλέπουμε κλιμακωτά οι λέξεις που χρησιμοποιούνται να χάνουν έντασης, έτσι. Και προς έκπληξη των ειδικών διαπιστώσανε ότι μόνο και μόνο που αλλάζαν το ρήμα, τράκαρε, συγκρούστηκε, χτύπησε, ήρθε σε επαφή, δηλώνανε οι άνθρωποι που, στους οποίους θέλονταν το ερώτημα, κλιμακωτά όλο και χαμηλότερη ταχύτητα. Στην πρώτη περίπτωση είπανε πηγαίνανε με 40 χιλιόμετρα ή με 45, ας πούμε. Μετά λένε με 30 κάτι, με 30, με 25. Όσο πιο αδύναμο ήταν το ρήμα, η λέξη, τόσο στην απάντησή τους χαμηλώνανε την ταχύτητα που υποθέτανε, που πιστεύαν ότι έτρεχαν τα αυτοκίνητα. Τα αποτελέσματα λοιπόν έδειξαν πως το ρήμα και μόνο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις. Ήθελαν να αποδείξουν ότι ο τρόπος που διατυπώνουμε μία ερώτηση μπορεί να επηρεάσει την απάντηση του συνομιλητή μας. Με άλλα λόγια, η απάντηση των μαρτύρων καθορίζεται από την ερώτηση. Έτσι, τι διαπιστώνουμε? Ότι οι λέξεις, φίλες και φίλοι, έχουν ενέργεια και δύναμη. Αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα το γνωρίζουν πολύ καλά οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, και όσοι ασχολούνται με το marketing, όσοι είναι μέσα σε επαγγέλματα με αντικείμενο την επικοινωνία, έχουν ενέργεια και δύναμη οι λέξεις. Όποιος λοιπόν ξέρει να χρησιμοποιεί το λόγο πολύ καλά και τη δύναμη που έχει ο λόγος, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες να κατευθύνει τις καταστάσεις και τους ανθρώπους εκεί που θέλει. Το νου μας λοιπόν, γιατί όπως είπα και στο προηγούμενο πείραμα, όπως λέω πάντα, όλα έχουν και μία άλλη οπτική σε μεγαλύτερη κλίμακα, στην κοινωνία, καταλαβαίνετε, πιστεύω, διαδρομώ. Λοιπόν, ήταν δύο ακόμα ψυχολογικά πειράματα στα οποία αναφέρθηκα, σύντομα μεν, αλλά περιεκτικά. Θα είμαστε εδώ πέρα και για άλλα βιντεάκια, ποικίλες θεματολογίες, όχι μόνο στην ψυχολογία, αλλά και στο μυστήριο, στην επιβίωση, φιλοσοφία, για να τα λέμε μεταξύ μας. Κάντε θέλετε την εγγραφή σας, πατήστε το καμπανάκι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις, κάντε like στα βίντεο. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Γεια σας.